Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο επιτέλους μετά από αρκετό καιρό. Αλλά προσπαθώ λίγο να βρω τους ρυθμούς μου τώρα με το μωρό και είπα να κάνω κάτι απλό, να ξεκινήσω με κάτι απλό μέχρι λίγο έτσι να βρω τους ρυθμούς μου, να έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι και είπα να κάνω ένα room tour αλλά στο δικό μας το δωμάτιο και μετά από λίγο καιρό θα σας κάνω και στο baby και σας το χρωστάω κάνα χρόνο τώρα. Σας έχω πει ότι θα σας κάνω ένα room tour επειδή αλλάξαμε έπιπλα, αλλά ποτέ δεν το έκανα και έφτασε η ώρα, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Λοιπόν, το δωμάτιό μας είναι ακριβώς στην ίδια πλευρά που ήταν, δηλαδή δεν αλλάξαμε δωμάτιο επειδή τώρα έχουμε και το baby. Μείναμε στην πλευρά μας και αυτό εδώ πέρα είναι το δωμάτιο, να σας το δείξω λίγο έτσι με ένα γενικό πλάνο, ορίστε. Η ντουλάπα είναι η ίδια, το ξέρω, θα θυμάστε τι είχε γίνει με αυτή την ντουλάπα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω με τα κομωδίνα, τα οποία με δυσκόλεψαν και πιο πολύ από όλα. Δεν μπορούσα να βρω κομωδίνο με τίποτα, έψαχνα για μήνες. Ήμασταν για αρκετό καιρό με το καινούριο κρεβάτι και τα παλιά κομωδίνα, αλλά δεν μπορούσα να βρω τίποτα που να είναι στο στυλ μου, στο γούστο μου και που να ταιριάζει και με το κρεβάτι. Και βρήκα αυτά εδώ, τα κομωδίνα. Τα ερωτεύτηκα με το που το είδα, έπαθα σοκ. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά τα πόδια και το σχήμα που κάνει εδώ, είναι έτσι πολύ vintage και μου αρέσει γιατί ταιριάζει πολύ ωραία και με το κρεβάτι που είναι έτσι καπιτονέ. Αυτή η πλευρά είναι η δική μου, κοιμόμουν από εκεί πριν, θα θυμάστε, αλλά ήρθα από την από εδώ πλευρά τώρα με τον baby γιατί θέλαμε να είναι το λίκνο του, εδώ πέρα υπάρχει και ένα λίκνο, απλά το έβγαλα τώρα για να μην φαίνεται στο βίντεο. Θέλα να είναι από την εσωτερική πλευρά του σπιτιού και όχι από την εξωτερική. Λοιπόν, πάνω στο κομωδίνο μου έχω τις εικόνες μου, έχω εδώ πέρα μία πιπίλα του baby που μας το πήρε η θεία μας η Νίνα, που δείτε εδώ πέρα τι ωραία που είναι, έχει και μια γαμιλοπάρδαλη και αυτό εδώ πέρα είναι και το φωτιστικό που σας είχα πει, ότι το πορτατίφ που σας έλεγα ότι έψαχνα, θα σας πω τώρα γι' αυτό και από εδώ έχω ένα κεράκι το οποίο είναι από τα IKEA και μυρίζει τέλεια, βέβαια τώρα δεν τα ανάβω, δεν μπορώ να το ανάψω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πορτατίφ. Σας είχα πει ότι έψαχνα πάρα πολύ καιρό κάτι που να ταιριάζει στο δωμάτιο και βρήκα αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι γυάλινο και έχει ασημή λεπτομέρειες και εσωτερικά και εδώ, αλλά και εδώ. Όπως και το καπέλο είναι λευκό και υφασμάτινο. Το ήθελα λευκό για να κρύβεται λίγο από τους λευκούς τοίχους και να μην φαίνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ήθελα να είναι κάτι και ογκώδες, δηλαδή να υπάρχει εκεί πέρα το φωτιστικό, αλλά να μην φαίνεται κιόλας ταυτόχρονα και όντως άμα το δείτε λίγο από μακριά, δεν φαίνεται και πάρα πολύ. Το ίδιο και από την πλευρά του κανάκι, από εδώ πέρα φαίνεται και λίγο καλύτερα το κομωδίνο. Πόσο ωραίο είναι, παιδιά. Το χορωτευτό μου αρέσει πάρα πολύ. Καλό, ο κανάκι δεν έχει τίποτα πάνω στο κομωδίνο του. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κρεβάτι. Υφασμάτινο, καπιτονέ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το πήρα από ένα κατάστημα εδώ στην περιοχή μου, κοντά που φτιάχνει επιπλά από έναν επιπλοποιό. Όπου και να πάτε και να ζητήσετε ένα εφασμάτινο καπιτονέ κρεβάτι, θα σας φτιάξουν σίγουρα. Οπότε για το κρεβάτι δεν χρειάζεται να σας γράψω από πού το έχω πάρει. Θα σας γράψω ή πάνω στο βίντεο ή στην περιγραφή αν κάτι ξεχάσω. Τώρα τα κομωδίνα και τα πορτατίφ, ας πούμε, δεν θυμάμαι τα ονόματα των καταστημάτων, αλλά θα τα βρω και θα σας γράψω. Και ακριβώς από πάνω έχουμε βάλει αυτές τις τρεις τις κορνίζες. Να τες. Όπου είναι από το ταξίδι μας στο Παρίσι. Τώρα θα τα αλλάξω. Τις έχω κάνει και ασπρόμαυρες για να ταιριάζουν με το δωμάτιο. Και θα τις αλλάξω. Τώρα θέλω να βάλω τις πρότασεις. Μετά να βάλω μία από το γάμο μας και μία μετά από τον baby μας. Αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα να εμφανίσω του baby κάποια φωτογραφία. Οπότε θα γίνει σύντομα και αυτό. IKEA είναι. Δεν θυμάμαι αν σας είπα. Και οι τρεις. Όπως και το φωτιστικό μας. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Θα το βρείτε και αυτό ακόμα στα IKEA. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι οι λάμπες που έχει. Θέλω να βρω αυτές τις λάμπες που μοιάζουν με κεράκια. Νομίζω θα είναι καλύτερες γιατί αυτές εδώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι χαλάνε όλο το φωτιστικό, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Πάνω στο κρεβάτι τα διακοσμητικά, τα μαξιλάρια είναι όλα από τα IKEA. Εκτός από το μικρό το οποίο μου το είχε στείλει μια εταιρεία και εγώ απλά του έβαλα μαξιλαροθήκη. Το υπαπλωματοθήκη και η μαξιλαροθήκη είναι από Notos Home, όπως και η σύνθεση εδώ πέρα πάνω στο κρεβάτι. Θα με πέραστε για τρελή, αλλά κι όμως κάθε πρωί και κάθε βράδυ κάθομαι και βγάζω τα διακοσμητικά μαξιλάρια και τον δίσκο και το πρωί που στρώνω το κρεβάτι τα ξανατοποθετώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κρεβάτι να είναι διακοσμημένο. Οπότε όλη αυτή η σύνθεση και ο δίσκος και τα κεράκια και το βάζω με τα ψευτικά λουλούδια είναι όλα από τα IKEA, από το IKEA, λέω, από τα Notos Home, να το. Και από εδώ είναι ο καθρέφτης ολόσωμος, καθίστε να έρθω έτσι να το δείτε, νάτος.
Είναι ακριβώς την ίδια απόχρωση με τις κορνίζες που έχω πάνω από το κρεβάτι. Τον πήραμε από τα Practicare σε πολύ καλή τιμή, αν θυμάμαι καλά, ή 40 ή 50 ευρώ. Και δείχνει τέλεια, δεν κάνει αυτά τα νερά που κάνουν μερικοί φθηνοί καθρέφτες, ούτε καν. Είναι πολύ καθαρός και πολύ ωραίος και εγώ έμενα 77 και με βλέπω ολόσωμη. Ακόμα και κοντά να έρθω με βλέπω ολόσωμη, εντάξει το μακριά είναι λογικό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος καθρέφτης. Ιδανικά θα ήθελα να κουμπάει στο πάτωμα. Γιατί είναι της μόδας οι ολοσωμικοί καθρέφτες να κουμπάνε στο πάτωμα και να έχουν έτσι μια μικρή κλίση και μπροστά να έχεις διακοσμήσει κάτι, αλλά τώρα με το μωρό αυτά δεν γίνονται σε καμία περίπτωση. Εκτός και αν έβρισκα τρόπο κάπως να τον δέσω, αλλά εδώ είναι πιο ασφαλής ο καθρέφτης, οπότε ας μείνει εκεί. Και από εδώ είναι η ντουλάπα. Αυτή η ντουλάπα που σας έλεγα ότι θέλω να την αλλάξω στο προηγούμενο βίντεο, αλλά ακόμα δεν έχω καταφέρει να την αλλάξω. Θέλω να αλλάξω ντουλάπα και κουρτινόξυλο. Το κουρτινόξυλο είναι πανεύκολο, έχω βρει κουρτινόξυλο, απλά ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάω να το πάρω. Έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο στα Practicare, το οποίο ταιριάζει απίστευτα με τον πολυέλαιο, απλά ακόμα δεν έχω αξιωθεί. Όχι τίποτα άλλο, η κουρτίνα μας είναι ίδια. Με την ντουλάπα τι έγινε τώρα? Λίγο πριν μάθω ότι είμαι έγκυος, ήμουν έτοιμη για να την αλλάξω. Δηλαδή είχα βρει λύση. Αλλά μετά έμεινα έγκυος, μετά ξεκίνησαν τα συμπτώματα και ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να ασχοληθώ. Ήμουνα τόσο χάλια που πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθώ με την ντουλάπα, οπότε έμεινε και έτσι. Αλλά κάποια στιγμή θα αλλαχτεί. Αχ, αυτή την ντουλάπα πραγματικά, κάποια στιγμή θα την αλλάξω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Και εδώ πέρα στην γωνίτσα, μεταξύ ντουλάπας και μπαλκονόπορτας, έχω αυτό εδώ πέρα το φαναράκι. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω φαναράκια στο σπίτι, έχω και στο σαλόνι κάποια. Και το συγκεκριμένο μέσα το γεμίζω ανάλογα με την εποχή. Τώρα, ας πούμε, που είναι χειμώνας, έχω βάλει το κερί και τα κουκουνάρια. Όταν είναι καλοκαίρι, βάζω ή κάτι καλοκαιρινό. Ή όταν είναι άνοιξη, τέλος πάντων, μπορεί να βάλω κάποια λουλούδια ανάλογα και με τις ωρέξεις μου. Ας πούμε, αυτά τώρα έχουν μείνει από πέρσι. Επειδή δεν ήμουν στα καλά μου, τα κουκουνάρια μείναν από πέρσι. Και στην ουσία, αυτό, παιδιά, είναι το δωμάτιό μας. Αυτή είναι η κρεβατοκάμαρά μας. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σωτήριο, το οποίο εγώ. Ποτέ δεν το ήθελα, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά επέμενε ο Κανάκης και το κάναμε. Πήραμε κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο, δηλαδή εδώ πέρα έχει μία λαβή, εδώ κάτω, που την τραβάς και ανοίγει το κρεβάτι και από κάτω έχουμε βάλει πάρα πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία δεν ξέρω που θα ήταν εάν δεν επέμενε να πάρουμε κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο, ειλικρινά σας το λέω. Οπότε αν έχετε μικρό σπίτι, ετοιμάζεστε να ανοίξετε σπιτικό. Και έχετε μικρό σπίτι, έχουμε πολλές ντουλάπες, έχουμε πολλές αποθήκες, όπως εμείς που έχουμε μια μικρή αποθήκη και λίγες ντουλάπες. Πάρτε κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και θα με θυμηθείτε. Έχει και ο καναπές μας αποθηκευτικό χώρο, έχει και το κρεβάτι μας. Και επίσης θέλω να σας πω για το κρεβάτι, ότι είναι πιο ψηλό από ότι ένα συνηθισμένο κρεβάτι, ίσως το βλέπετε και από το βίντεο. Ήθελα να είναι έτσι, γιατί είχα διαβάσει πριν κάποιο διάστημα ένα άρθρο που είχε γράψει κάποιος. Τώρα δεν θυμάμαι την ειδικότητα του γιατρού. Δεν τη θυμάμαι, την ειδικότητα του γιατρού. Τέλος πάντων, από την Αμερική ήταν αυτός ο γιατρός. Κοίτα, δεν θυμάμαι που είναι για τα κόκαλα, για τους μύες, για. Δεν θυμάμαι. Και έλεγε ότι καλό είναι να έχουμε ψηλά κρεβάτια για να αποφύγουμε προβλήματα στη μέση μας. Γιατί το πρωί, όταν ξυπνάμε και είναι χαλαροί όλοι οι μύες μας, τα κόκαλά μας, έχουμε χαλαρώσει από τον ύπνο και όλα αυτά, αν είναι πολύ χαμηλό το κρεβάτι και δίνουμε πολλή όθηση για να σηκωθούμε, δημιουργούνται προβλήματα στη μέση. Και το είχα διαβάσει αυτό και μετά το έφερα λίγο στο μυαλό μου και σκέφτηκα ότι όποιο αμερικάνικο βίντεο έχω δει όντως. Παρακολουθώ πάρα πολύ, ειδικά με το πώς καθαρίζεις το σπίτι σου και τέτοια. Συνειδητοποίησα ότι όντως όλα τα κρεβάτια τους είναι ψηλά. Και έτσι αποφασίσαμε και εμείς και πήραμε και ψηλό κρεβάτι και πολύ ψηλό βασικά χοντρό στρώμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειλικρινά το πρωί όταν σηκώνομαι νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δεν κάνω πολύ μεγάλη. Δεν ασκώ πολύ μεγάλη δύναμη στα πόδια μου για να σηκωθώ, γιατί στην ουσία σχεδόν είμαι όρθια, ας το πούμε έτσι. Οπότε είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό tip, άμα θέλετε να πάρετε τώρα, αν κοιτάτε για καινούριο κρεβάτι και τέτοια. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το δωμάτιό μας. Θα σας βάλω και βίντεο από το προηγούμενο δωμάτιο. Στο προηγούμενο δωμάτιο ήταν όλα κατάλευκα. Τώρα είναι λευκά με γκρι. Μου άρεσε πάρα πολύ το γκρι. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά και το δωμάτιο του Μπέμπι έχει πάρα πολλά γκρι στοιχεία μέσα. Θα βρω τους ρυθμούς μου σιγά σιγά και σίγουρα θα ανεβάζω πιο συχνά
Θέλω όμως από κάτω να μου γράψετε πέρα από το room tour για το δωμάτιο του Μπέμπι, γιατί ξέρω ότι θέλετε να το δείτε και το έχω στο πρόγραμμα. Θέλω να μου γράψετε τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε από εμένα. Σίγουρα θα μου πείτε vlogs. Και εγώ θέλω να σας πω την αλήθεια να κάνω, γιατί μου αρέσουν και εμένα να παρακολουθώ τα vlogs για να τα γυρίζω και να τα επεξεργάζομαι μετά. Ελπίζω αυτή την Κυριακή να καταφέρω να έχω επεξεργαστεί και αυτό το βίντεο και να σας το ανεβάσω. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Να σας πω που το πήρα, να σας δείξω κάτι. Αν ξεχάσω, θα το γράψω στο βίντεο ή στο κουτί πληροφοριών. Και γενικότερα, αν δείτε κι εσείς κάτι που σας ενδιαφέρει και δεν το ανέφερα ή οτιδήποτε, να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια και θα απαντήσω, ελπίζω, ότι θα τα καταφέρω. Θα σας δω πάλι σύντομα με νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να μην ξεχνάτε πόση ομορφιά βρίσκεται παντού. Είχα πολύ καιρό να το πω αυτό και μου έλειψε. Θα σας δω πάλι σύντομα. Φιλιά και πολλά. Γεια.